Η πηξίδα λοιπόν της διασκέδασης με έχει φέρει στην περιοχή του Χορτιάτη και μόλις ανακάλυψα ένα υπέροχο καφέ μπαρ μπιστρό, το Παν. Θέλω να έρθετε μαζί μου να δείτε τι ωραίο μέρος έχω ανακαλύψει για εσάς τους φίλους μου από τη Θεσσαλονίκη. Ελάτε μαζί μου. Εδώ είμαστε λοιπόν στο πανέμορφο καφέ μπιστρό μπαρ. Το Παν. Θέλω να σας πω ότι είναι στην περιοχή του Χορτιάτη, οπότε ελάτε να κάνετε τη βόλτα σας, μπορείτε να περπατήσετε μαζί με τον φίλο σας, τη φίλη σας, τα παιδιά σας, το σκυλάκι σας, στο βουνό εδώ αριστερά, το οποίο θα σας δείξω σε λίγο, όπου έχω μάθει ότι γίνονται και διάφορες πεζοπορίες με τον ορειβατικό όμιλο της περιοχής, αλλά αυτό το οποίο με συγκλονίζει, το οποίο θέλω να έρθετε κι εσείς να το δείτε οπωσδήποτε, είναι η θέα που μπορείτε να απολαύσετε πίνοντας τον καφέ σας ή το ποτό σας, τη λίμνη της Κορώνιας και τον Θερμαϊκό. Σε λίγο θα σας δείξω όλη αυτή την πανοραμική θέα και εύχομαι να έρθετε κι εσείς εδώ να απολαύσετε ό,τι απολαμβάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Κοντά μου ο αγαπημένος μας Τρίφωνας Σαμαράς, που τον βρίσκουμε να απολαμβάνει το ποτό του στην περιοχή του Χορτιάτη, στο νέο μας στέκι. Τρίφωνα, θα ήθελα να μου πεις τη γνώμη σου για τον χώρο, για να μεταφέρουμε και τους αυτούς που μας παρακολουθούν, για τον χώρο αυτόν. Μέχρι τώρα, όταν ερχόμουν Θεσσαλονίκη, έβγαινα πιο πολύ στην πόλη, στο κέντρο, αλλά πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ εκτός του κέντρου, γιατί έχει μια υπέροχη θέα εδώ στο Παν, έτσι λέγεται και το μαγαζί, να πω ότι είναι φίλος μου ο Θοδός που το έχει, οπότε αισθάνομαι και πολύ οικία. Δηλαδή μου αρέσει πολύ. Μου αρέσει να έρχομαι να βγαίνω το βράδυ, να ξεδίνω κιόλας. Και άμα θέλεις και ηρεμία, την έχει και αυτή. Πολύ ωραία. Όταν ψάχνουμε για καφέ, ανηφορήστε στην περιοχή του Χορτιάτη, στο νέο μας στέκι. Τρίφωνα, ήθελα να σε ρωτήσω, και όταν έχεις τόσο καταπιεσμένο πρόγραμμα, δηλαδή όπως είναι και το δικό σου... Το πρόγραμμά μου είναι πολύ πιεσμένο, οπότε μ' αρέσουν και τα μέρη της Ελλάδος που δεν είναι πνιγμένα, με πολλή κίνηση, με πολλά αυτοκίνητα, με βοή, ενώ εδώ πέρα αρχίζει και χαλαρώνεις. Πας και το σκυλάκι σου μια βολτίτσα. Είναι τόσο ωραίο το πράσινο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά, άμα θες να κάνεις και πάρτι, το οργανώνεις. Είσαι και λάτρης της φύσης και ζωόφιλος. Και ζωόφιλος. Μήπως προγραμματίζεται να κάνεις και κάποιο πάρτι εδώ πέρα? Στο απότερο μέλλον, ναι, γιατί όχι. Θα μου αρέσει πολύ. Η θέα πραγματικά είναι υπέροχη και σκεφτόμουν να κάνω και ένα πάρτι για το καλοκαίρι. Γιατί το να βλέπεις αυτή την υπέροχη θέα με τα δέντρα είναι σαν να βρίσκεσαι κάπου, πώς να το πω, σαν σε παραμύθι.